Μαζί με δύο γιατρούς, τον Χρήστο Νικολάου, επιστημονικό διευθυντή της περιφέρειας Λεμεσού Πάφου, και τον Δ. Ανδρέα Κωστή, παθολόγο υπεύθυνο της κλινικής COVID. Πάμε να τους συναντήσουμε, πάμε να μιλήσουμε μαζί τους. Βαγγέλη. Λοιπόν, καλή σας μέρα από την Λεμεσό, καλό μεσημέρι. Είμαστε στην κύρια είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης, όπως μπορείτε και εσείς να δείτε. Είχαμε και μια ενημέρωση εκτός κάμερας από τους δύο γιατρούς, οι οποίοι μας έδωσαν κάποια στοιχεία τα οποία είναι άξια λόγου να αναφέρουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει ακριβώς στη Λεμεσό, και είναι και κάτι το οποίο μαρτυρούν και οι νοσηλίες αυτή τη δεδομένη στιγμή στον χώρο εντός του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και ειδικότερα στον θάλαμο COVID, στον 5ο όροφο του νοσοκομείου. Ένα νοσοκομείο το οποίο βέβαια εξακολουθεί να λειτουργεί παρά αυτά και να είναι, σύμφωνα και με τον κύριο Νικολάου, με τον οποίο μιλούσαμε πριν από λίγο, σχεδόν πλήρες. Κύριε Νικολάου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας από το νοσοκομείο Λεμεσού. Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το κανάλι σας για τη δημοσιότητα που μας προσφέρετε και να αναφέρω ότι το νοσοκομείο Λεμεσού λειτουργεί την ώρα εν πλήρη ισχύ, είναι σχεδόν πλήρες από άποψη κλινών. Είναι πλήρως επανδρωμένο. Έχουμε μάλιστα ανακαλέσει και από τις περιφέρειες, από ολόκληρη την περιφέρεια, νοσηλευτές από τα νοσοκομεία Πάφου, Πόλεως Χρυσοχούς και Τροόδους, οι οποίοι ενισχύουν. Όπως επίσης έχουμε και επιταχθέντες ιατρούς που στελεχώνουν τη βραχία νοσηλεία του νοσοκομείου μας. Έχουμε συμπτύξει θαλάμους σε βαθμό ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε τον 5ο όροφο στην κλινική COVID, της οποίας προείσταται ο γιατρός Ανδρέας Κωστή. Θέλω να αναφέρω ότι συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικότατα και τα εξωτερικά μας ιατρία με πλήρεις κανόνες ασφάλειας και ότι δεχόμαστε τούτη την ώρα ένα πολύ μεγάλο βάρος κρουσμάτων, διότι βρισκόμαστε παράλληλα στην πόλη με τα περισσότερα κρούσματα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και το προσωπικό μας πρέπει να είναι διπλά προσεκτικό και εντός του νοσοκομείου και εκτός. Αυτά έτσι είχα να πω. Έχουμε επάρκεια αναλωσίμων σε ό,τι χρειάζεται ώστε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας μέσα στη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Αυτό που συμβαίνει με το νοσοκομείο Λεμεσού φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Υπάρχουν νοσηλευόμενοι ασθενείς, μας είπατε και προλίγου εκτός κάμερας. Ο κύριος Κωστή γνωρίζει καλύτερα, μας είπε ότι ο θάλαμος COVID φαίνεται ότι δραστηριοποιείται έντονα και είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει. Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η Λεμεσός δυστυχώς έχει αρκετά κρούσματα. Χρήστο Γεωργία, να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κωστή. Καλημέρα και από μένα, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ναι, αυτό που είπατε ισχύει. Παρά τη βελτίωση που έχουμε γενικά στους επιδημιολογικούς δείχτες στη χώρα μας, στη Λεμεσό, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς και από τα νούμερα, συνεχίζουμε να έχουμε ροή περιστατικών. Αυτό ισχύει τόσο για την ποσότητα, αλλά όσο και για τη βαρύτητα των περιστατικών, και αυτό καταδεικνύεται από τις νοσηλίες. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι από την 1η Φεβρουαρίου έχουν γίνει 120 εισαγωγές. Παράλληλα, στέλνουμε και στο νοσοκομείο αναφορά στο παραλίμνη περιστατικά τα οποία μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια για να νοσηλευτούν εκεί πέρα. Οπότε αυτός ο αριθμός εισαγωγών δεν αντικατοπτρίζει καν τον αριθμό των βαρέων περιστατικών στη Λεμεσό που χρήζουν νοσηλείας. Οι θάνατοι εξακολουθούν να είναι και το Φεβρουάριο στο 10% των εισαγωγών, δηλαδή είχαμε 12 θανάτους για 120 εισαγωγές, ενώ το Γενουάριο είχαμε 18 θανάτους για 180 εισαγωγές. Αυτό που έχει βελτιωθεί σίγουρα και αξίζει να το αναφέρουμε, έχουμε μειώσει την διάρκεια νοσηλείας των ασθενών. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο ότι έχουν εμβολιαστεί οι βαρέως πάσχοντες, οι ασθενείς με πολλές νοσηρότητες, οι μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε έχουμε γλιτώσει αυτό το κομμάτι, το οποίο μας κόστησε πάρα πολύ τον Γενάρη σε αριθμό νοσηλιών. Εκεί πέρα που λειτουργούσαμε με 90 με 100% πληρότητα, τώρα έχουμε πέσει στο 50 με 60. Οπότε μπορούμε να προσφέρουμε. Για τον 5ο όροφο μιλούμε πάντα. Ναι, ναι. Ο οποίος συνολικά αριθμεί 66 κλίνες σε δυναμικότητα αυτή τη στιγμή, δεσμευμένες σε 37. Ταυτόχρονα έχουμε επανδρώσει την μονάδα βραχίας νοσηλείας για ασθενείς με COVID που βρίσκεται δίπλα από το τμήμα πηγών των περιστατικών με 5 γιατρούς σε κυλιόμενες βάρδιες και βλέπουν κατά μέσο όρο 6 με 7 περιστατικά την ημέρα. Οι πηγές εισαγωγής είναι είτε η βραχία, είτε ο θάλαμος από τον οποίο προκύπτουν κρούσματα κατά διαστήματα, είτε οι πρώτες βοήθειες όπου έρχονται σαν ύποπτα περιστατικά. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα από ό,τι πάμε τώρα. Σίγουρα χρειάζεται συμμόρφωση από όλους μας. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και πρέπει να γίνει τρόπος ζωής σε εμάς. Δεν είναι μόνο τα μέτρα που θα βοηθήσουν, είναι και η συμπεριφορά του καθενός μας σε συνδυασμό με τα εμβόλια. Με το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης να αυξάνεται συνεχώς. Ελπίζουμε να δούμε
βελτίωση και στον αριθμό νοσηλιών. Αυτό που συμβαίνει τώρα, Χρήστο, και ήταν κάτι που αξίζει να αναφέρουμε, μας το είπε προηγουμένως ο γιατρός ο Κωστή, είναι ότι η ηλικία των ατόμων των νοσηλευωμένων έχει κάπως κατέβει ο μέσος όρος. Είναι κάτι γεγονότος ότι οι ηλικιωμένοι ως επιτροπής τον έχουν εμβολιαστεί, έτσι. Αυτό ανέφερα και προηγουμένως και αυτό μας επιτρέπει να βραχύνουμε και τη διάρκεια, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έρθει έγκαιρα ο ασθενής. Διότι όταν αργήσει ο ασθενής να έχει, δυστυχώς. Αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να το ρωτήσουμε, σε ασθενείς 50 και 60 χρονών. Είναι ένα θέμα που θέλουμε να ρωτήσουμε τον γιατρό. Τα αντιϊκά μαζί με την κορτιζόνη. Χρήστο, είναι ένα θέμα που θέλουμε να ρωτήσουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε τους γιατρούς και τους δύο, αν τα περιστατικά, γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρχε πρόβλημα σε σχέση με αυτό που μόλις είπε ο γιατρός, ότι έρχονταν άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν αφού είχαν νοσήσει και αφού είχαν νοσήσει ενδεχομένως και βαριά. Παρότι ήξεραν ότι έχουν πρόβλημα με τον κορονοϊό, δεν είχαν δηλωθεί και δεν πήγαιναν στο νοσοκομείο. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα? Αυτό που ρωτάω ο Χρήστος Μιχάλαρος είναι εάν έχει αλλάξει η εικόνα ως προς το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι ενώ νοσούσαν δεν επισκέπτονταν έγκαιρα το νοσοκομείο, ενώ τώρα σύμφωνα και με τα λεγόμενα τα δικά σας η εικόνα αυτή κάπως έχει καλυτερεύσει. Ακριβώς. Έχουν ενημερωθεί οι προσωπικοί γιατροί και γενικότερα οι γιατροί ότι υπάρχουν πλέον εξειδικευμένες θεραπείες, ότι υπάρχουν μονάδες όπου μπορούν να νοσηλευτούν αυτά τα περιστατικά. Οι προσωπικοί γιατροί συμμετέχουν και στη βραχία, οπότε έχουν και άμεση επαφή με το αντικείμενο. Οπότε πλέον ξέρουν καλύτερα πότε πρέπει να παραπεμφθεί ο ασθενής. Οπότε ναι, έρχονται πιο έγκαιρα οι ασθενείς και μειώνεται η διάρκεια νοσηλείας τους. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, ναι, Βαγγέλη, και κάτι τελευταίο, το οποίο μας το ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί ιδιαίτερα η Λεμεσός, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία, είναι η συμπεριφορά του κόσμου, είναι κάτι άλλο που φταίει και συνήθως ο πρώτος συναγερμός που ξεσπάει είναι στη Λεμεσό, έστω και με λίγα κρούσματα παραπάνω από τις υπόλοιπες επαρχίες? Αυτό θα ρωτούσα καταληκτικά. Τα παιδιά πάνω στην εκπομπή ρωτάνε, ο Χρήστος και η Γεωργία, γιατί πάλι η Λεμεσός, γιατί η Λεμεσός πάλι χτυπά καμπανάκι. Τι φταίει ουσιαστικά? Και είμαστε και πάλι στο στόχαστρο σε εισαγωγικά, οι Λεμεσιανοί. Νομίζω όλοι ξέρουμε ότι η οικονομική και η κοινωνική ζωή στη Λεμεσό είναι αρκετά πιο έντονη από τις άλλες πόλεις, με τα καλά και τα κακά της. Το επιδημιολογικό φορτίο στη Λεμεσό ήταν επιβαρημένο και πριν αρχίσουν οι χαλαρώσεις, όλοι το γνωρίζαμε αυτό. Είμαστε όμως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά που έρχονται και πιστεύω σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε περαιτέρω βελτίωση των δείκτων. Μάλιστα. Μάλιστα. Βαγγέλη και Ευαγγέλου, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τους γιατρούς. Σας αποδεσμεύουμε, καθώς έχουν πολλά να κάνουν εκεί και να προσφέρουν. Ευχαριστούμε πολύ.